Γεια σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν βιντεάκι καθαριότητας, θα σας δείξω πώς θα καθαρίσουμε τζάμια, παντζούρια και θα βάλουμε κουρτίνες καθαρές μέσα σε 20 λεπτά και νομίζω μπορεί και λιγότερο. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries, κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, σήμερα καθαρίζουμε παντζούρια τζάμια, βάζουμε κουρτίνες μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ένας τρόπος που μου ήρθε κάποια στιγμή που καθάριζα το σπίτι και θέλω πολύ να σας τον δείξω. Δεν είναι κάτι δηλαδή δύσκολο και περίπλοκο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε σκάλα. Τη σκάλα την έχω για να κατεβάσω τις κουρτίνες. Οπότε όλες και όλοι μπορείτε απλά να το κάνετε αυτόν τον τρόπο. Ο καλύτερος βέβαια είναι να ανεβούμε πάνω στη σκάλα και ράγα ράγα με το βιτέξ και με το σφουγγάρι να περνάμε τα παντζούρια μας. Αλλά εντάξει, καμιά φορά αυτό δεν είναι εφικτό, είμαστε κουρασμένες, έχουμε δουλειές, άλλες φίλες έχουν κινητικά προβλήματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, πολύ απλά και εύκολα, θα καθαρίσουμε τα τζάμια μας και τα παντζούρια μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια χαρά. Πρώτα απ' όλα, κατεβάζουμε κουρτίνες και σας λέω οδηγίες πώς εγώ τις πλένω, οπότε δεν χρειάζεται μετά να σιδεροθούνε και ερχόμαστε να σας πω τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να καθαρίσουμε τα τζάμια και τα παντζούρια μας αμέσως. Εργαλεία, μην σκέφτετε κάτι να αγοράσουμε εξτρά, αυτά που έχετε ήδη μέσα στο σπίτι σας. Λοιπόν, τις κουρτίνες αυτές θα τις πλύνω και θα τις βάλω επί τόπου, γιατί δεν έχω άλλες καλοκαιρινές, αυτές είναι που βάζω χειμώνα καλοκαίρι. Θα τις βάλω λοιπόν στο πλυντήριο με μια τέτοια κάψουλα και θα τις βάλω στους 30 βαθμούς. Λοιπόν, τις έβαλα στους 30 βαθμούς. Και το στύψιμο θα το βάλω στο πιο χαμηλό. Εδώ πέρα είναι στις 800 στροφές. Αν έχετε στις 400, βάλτε το στις 400. Στη θέση τώρα του μαλακτικού θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Το μέρητο που ζωντανεύει τις κουρτίνες. Είναι κάτι που χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια, μπορεί πάνω από 20, οπότε το προτιμώ. Στη θέση λοιπόν του μαλακτικού θα βάλετε αυτό. Και την ώρα που θα πάρει το μαλακτικό, εμένα είναι το παίρνει γύρω στα 18 λεπτά, το ξέρω δηλαδή, θα βάλω μέσα δηλαδή, θα ρίξω 2 καπάκια μαλακτικό κανονικό και ακόμη ένα καπάκι μέρητο. Τις κουρτίνες θα τις βάλουμε βρεγμένες, θα δείτε μετά ακριβώς τη διαδικασία. Και ενώ τώρα πλένονται κουρτίνες, πάμε εμείς να κάνουμε τα τζάμια μας και τα παντζούρια μας. Λοιπόν, είμαι στο μπαλκόνι, ελπίζω να με ακούτε καλά γιατί εδώ στη γειτονιά έχουν κάποιες εργασίες. Για τα τζάμια και τα παντζούρια μου θέλω στην αρχή μια καθαρή σκούπα, εγώ έχω μια σκούπα για αυτή την περίπτωση και μια σφουγγαρίστρα και αυτή καθαρή. Και πάμε λοιπόν να δείτε πώς εγώ τα πλένω γρήγορα σε 20 λεπτά. Χωρίς σκάλα, βλέπετε τη σκάλα την έχω βάλει μέσα, την έχω για τις κουρτίνες και χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία. Πριν ξεκινήσω την καθαριότητά μου, κάνω λοιπόν ένα υγρό για να πλύνω τα παντζούρια μου. Αυτό το υγρό έχει μέσα νερό και υγρό πιάτων. Είναι ένα υγρό που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε κάθε επιφάνεια, χωρίς φόβο, ακόμη και στο μπάνιο και χαρίζει τέλεια αποτελέσματα. Το έχω βάλει σε ένα ψεκαστήρι που έχω αγοράσει από τα Τζάμπο, το ανακατεύω πρώτα καλά και το έχω μέσα στο ντουλάπι μου μόνιμα. Ξεκινάω λοιπόν να ρίχνω νερό πρώτα απ' όλα στα παντζούρια μου. Ρίχνω αρκετό νερό ώστε να φύγει το χώμα. Μετά σε μία λεκανίτσα θα βάλω λίγο υγρό για τα πιάτα και θα πάρω μία σκούπα. Και με τη σκούπα θα τα περάσω πάρα πολύ καλά, από πάνω προς τα κάτω. Η σκούπα λοιπόν βοηθάει γιατί μπαίνει μέσα στις εκοπές που έχουν τα παντζούρια μας και βγαίνει όλο το χώμα. Περάστε τα 2 και 3 φορές. Να σιγουρευτείτε ότι έχει φύγει πολύ καλά το χώμα πάνω από τα παντζούρια μας.
Και αφού κάνω και το δεύτερο πατζούρι, θα πάρω πάλι τη μάνικα και θα τα ξεβγάλω πάρα πολύ καλά. Και αφού τελειώσω με αυτήν τη διαδικασία, μετά θα πάρω τη σφουγγαρίστρα μου, η οποία είναι μία καθαρή σφουγγαρίστρα, δεν τη χρησιμοποιώ για το πάτωμα, και θα τα περάσω ώστε να μην μένουν πάνω τα νερά και κάνουν θαμπάδες. Την ίδια διαδικασία θα την κάνω και στο πατζούρι της κρεβατοκάμαρας. Θα τα αφήσω λίγο να στεγνώσουν και μετά πάμε στα τζάμια. Στα τζάμια λοιπόν παίρνω ένα σουίφερ και απλά θα βάλω μία πετσέτα κουζίνας. Θα ψεκάσω τα τζάμια μου με το υγρό που έκανα με το υγροπιάτον μέσα. Αν θέλετε εκεί μπορείτε να βάλετε και λίγο ξύδι, εγώ απλά δεν έχω βάλει και θα τα περάσω με αυτό εδώ το πανί. Μη φοβάστε για σημάδια και για θαμπάδες, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Περνάω λοιπόν πολύ καλά τα τζάμια μου με αυτό το πανί σε σχήμα S από πάνω προς τα κάτω και μαζί θα περάσω και τα αλουμίνια μου γύρω γύρω ώστε να καθαριστούν και αυτά. Κάνω λοιπόν αυτή τη διαδικασία για τα εξωτερικά τζάμια γιατί ταλαιπωρούνται περισσότερο με χώμα, με βροχές και νιώθω ότι αν δεν σαπουνιστούν δεν είναι καθαρά. Μετά επάνω στο σουίφερ μου θα βάλω ένα πανάκι το οποίο το βρέχω μόνο με νερό, δεν βάζω κάτι άλλο, εσείς μπορείτε αν θέλετε να βάλετε λίγο άζαξ ή λίγο νερό με ξύδι και θα περάσω άλλη μία τα τζάμια μου να φύγουνε τυχόν θαμπάδες. Προσέχω να περνάω καλά και τα αλουμίνια μου και πάνω και στα πλάινα ώστε να φεύγουνε και από εκεί ό,τι σκόνη υπάρχει και να είναι και αυτά καθαρά. Και πάμε τώρα στην εσωτερική πλευρά από τα πατζούρια μας, η οποία είναι και αυτή που μας ταλαιπωρεί συχνά. Θα πάρω πάλι τη σκούπα μου, έχω αφήσει τη λεκανίτσα απ' έξω ώστε να μην λερώσω μέσα με νερά και περνάω ράγα-ράγα με αυτή τη διαδικασία, ό,τι σκόνη υπάρχει μέσα στις εκοπές φεύγει. Θα περάσω τα πατζούρια μου και 2 και 3 φορές μέχρι να σιγουρευτώ ότι είναι τελείως καθαρά. Δεν τα κάνω κατευθείαν με τη σφουγγαρίστρα μου, κάνω πρώτα τη διαδικασία αυτή με τη σκούπα μου για να μπορέσουν να καθαριστούν, γιατί η σφουγγαρίστρα θα πάρει μόνο τα επάνω-επάνω και μέσα οι ράγες θα παραμείνουν βρώμικες. Μετά θα πάρω το υγρό αυτό που έχω κάνει με το υγροπιάτον μέσα, θα ψεκάσω πολύ καλά το πατζούρι μου και θα το περάσω, τώρα θα το περάσω με την καθαρή μου σφουγγαρίστρα. Να έχετε και ένα κουβά δίπλα σας να ξεβγάζετε τη σφουγγαρίστρα σας κάθε φορά που λερώνετε ή μαζεύει πάρα πολύ νερό. Συνεχίζω λοιπόν και αυτή τη διαδικασία και με το άλλο πατζούρι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, αν όχι τέλειο. Δοκιμάστε το, θα δείτε ότι έτσι καθαρίζετε τα πατζούρια σας και τα τζάμια σας σε πολύ λίγα λεπτά, χωρίς να χρησιμοποιείτε σκάλες, χωρίς να αντεβοκατεβαίνετε, χωρίς να κουράζεστε. Και πάλι λοιπόν θα ψεκάσω με το υγρό αυτό και πάλι θα κάνω με τη σφουγγαρίστρα μου. Και έτσι έχουμε τελειώσει σε πολύ λίγο χρόνο και το εσωτερικό πατζούρι. Απλά μόλις τελειώσω και τη μέσα πλευρά, περνάω μία απ' έξω τα πατζούρια μου πάλι με τη σφουγγαρίστρα μου, μη τυχόν πέσανε νερά και μη τυχόν έχει λερωθεί. Τα τζάμια μου από τη μέσα πλευρά θα τα περάσω μόνο με ένα πανάκι με μικροίνες, το οποίο το έχω βρέξει μόνο με νεράκι, πάντα σε σχήμα S. Λοιπόν, να σας πω κάτι για το ξεσκονόπανο αυτό. Αυτό εδώ είναι το κλασικό σουίφερ που είναι επεκτηνόμενο.
Αυτό εδώ πέρα είναι πάλι ένα επεκτηνόμενο, το οποίο το είχα αγοράσει από τα Τζάμπο και που δεν το βρίσκω τώρα σαν Τζάμπο. Θυμάστε ότι πέρυσι με είχατε ρωτήσει. Εγώ τέτοια χρησιμοποιώ για να κάνω επάνω τις βέργες και τα κουρτινόξυλα. Τώρα, αν δεν έχετε, γιατί αυτό δεν υπάρχει που ήταν πολύ οικονομικό, και αυτό εδώ είναι αρκετά ακριβό. Εγώ το είχα πάρει μισή τιμή, έτυχε από το Γαλαξία. Γι' αυτό και το πήρα. Θα σας πω ένα άλλο κόλπο που μπορείτε να κάνετε. Παίρνετε λοιπόν ένα κοντάρι από σουίφερ, από σκούπα, από ό,τι έχετε και απλά βάζετε ένα πανάκι επάνω, έτσι, και το δένετε με ένα λαστιχάκι. Οπότε έχετε ένα σουίφερ τέλος πάντων, ένα ξεσκονόπανο, το οποίο φτάνει στα ψηλά σημεία και μας διευκολύνει έτσι ώστε να μην ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε από τη σκάλα μας κάθε φορά που είναι να καθαρίσουμε. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ξεσκονίζω καλά τα κουρτινόξυλα, είναι κάτι που κάνω μία φορά την εβδομάδα, οπότε διατηρούνται και καθαρά. Την ίδια διαδικασία κάνω και στο πατζούρι του υπνοδωματίου. Πάλι λοιπόν με τη σκούπα μας, πάλι με το υγρό, πάλι με τη σφουγγαρίστρα μας και έτσι λοιπόν τελειώνω και το υπνοδωμάτιο. Σας ξαναλέω ότι με τη σκούπα μπορείτε να το περάσετε 2, 3, 4 φορές, όσες φορές θέλετε εσείς, ώστε να είναι καθαρό. Είναι ανάλογα με το πόσο σκόνη έχει πάνω το πατζούρι μας και πόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε. Μην νομίζετε ότι και εγώ τα πατζούρια μου δεν τα κάνω πολύ συχνά, είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές, απλά προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να τα διατηρώ καθαρά και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολος και πολύ εύχριστος. Μην ξεχνάτε να περνάτε καλά-καλά τα αλουμίνια γύρω-γύρω και να κάνετε και μία τελευταία φορά με τη σφουγγαρίστρα σας την εξωτερική πλευρά μόλις τελειώσετε από μέσα. Έχει ήδη τελειώσει το πλύσιμο της κουρτίνας μου, την οποία τη βγάζω επί τόπου και την κρεμάω επάνω στο κουρτινόξυλο. Λοιπόν, τη βλέπετε από πίσω μου την κουρτίνα, είναι σαν να είναι σιδερωμένη, καταπληκτική. Τώρα, για όλες σας που έχετε άλλο είδος κουρτίνας, που είναι πιο λεπτό το ύφασμα, που είναι ταντέλα, που θέλουν οπωσδήποτε αυτές οι κουρτίνες σίδερο, εγώ έχω αυτό εδώ πέρα το κάθετο, το οποίο το είχα χρησιμοποιήσει όταν κάναμε την καθαριότητά μας στο υπνοδωμάτιο. Το έχω πάρει από τα Βίκο και κάνει εξαιρετική δουλειά. Εγώ το έχω αυτό και για τα ρούχα του συζύγου, μπλούζες και πουκάμισα, γιατί δεν μπορώ να σιδερώσω και ο σύζυγος, όπως και να έχει, πρέπει να είναι κάπως σιδερωμένα τα ρούχα του. Και για τα παντελόνια. Οπότε λοιπόν έχω αυτό εδώ και αφού στεγνώσει η κουρτίνα μου, την περνάω. Τώρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας το κάνω αυτό. Θα το δω. Αν βγει κάτι, καμιά τσαλάκα που δεν νομίζω, θα το κάνω. Να σας πω μόνο ότι τα τζάμια μου τα έχω ανοιχτά για να μπορέσουν έτσι οι κουρτίνες μας να στεγνώσουν όμορφα. Τώρα βέβαια είναι και καλός ο καιρός, το χειμώνα, όποτε πάω να το κάνω αυτό και να κάνω αυτή τη διαδικασία, προσέχω να έχει ήλιο, να είναι καλός δηλαδή ο καιρός, ώστε να μην κάνει κρύο, να μην βρέχει, στεγνώνουν σε 10 λεπτά. Οπότε εντάξει, δεν είναι μικρό το κακό. Τώρα έτσι κι αλλιώς είναι ανοιξιάτικος ο καιρός, οπότε τόσο το καλύτερο. Και έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτή η δουλειά, τζάμια, παντζούρια, κουρτίνες είναι ολοκάθαρα και το σπίτι είναι έτοιμο για το καλοκαίρι μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Βλέπετε ότι λάμψανε όλα, παράθυρα, τζάμια, παντζούρια, όλα έγιναν τέλεια. Οι κουρτίνες είναι υπέροχες, δεν θέλουν καν σίδερο. Γράφτε μου λοιπόν τη γνώμη σας, αν σας άρεσε αυτή η δουλειά, αν σας άρεσε αυτό το κολπάκι που βρήκα και εσείς τι χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε τα τζάμια και τα παντζούρια σας. Πώς το κάνετε, γράφτε μου λοιπόν τη δικιά σας άποψη, πώς γίνεται καλύτερα αυτή η δουλειά
και θα την ανεβάσω σε ένα νέο βιντεάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τέτοια βιντεάκια που έχουν να κάνουν με καθαριότητες. Τώρα καλοκαιριάζει ο καιρός, με διακοσμήσεις, με όλα αυτά που θέλει αυτή η εποχή. Μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, εκεί ανεβάζω πολλά tips, πολλά hacks πριν τα δείτε στο YouTube, οπότε ακολουθήστε με αν δεν με έχετε ακολουθήσει και θα τα πούμε σε επόμενο super βιντεάκι. Γεια σας!